που γνωρίζετε, με τα προβλήματα που υπάρχουν με τις συγκοινωνίες τώρα και με τα προβλήματα που έχουμε με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, προβλήματα που υπάρχουν στις συγκοινωνίες. Γι' αυτό το ανέβαλε για αύριο το πρωί σε 9.30 ώρα, γιατί ενδεχομένως κάποια σχολεία, ειδικά από το Λιξούρι, που θα πρέπει να παρευρίσκονται οπωσδήποτε στη συνάντηση σήμερα, ίσως να μην μπορούσαν να παρευρεθούν, και γι' αυτό η συνάντηση γίνεται για αύριο το πρωί, πιο πρωί, για να παρακαμφθούν τα προβλήματα αυτά στις 9.30. Τη συνάντηση, η οποία αναβλήθηκε και ο Δημήτρης Ματζονάκης εξήγησε τους λόγους που εκτιμούμε ότι έγινε αυτή η αναβολή, ανακοινώσαμε τη σημερινή παράσταση για να θίξουμε τα εξής ζητήματα. Πρώτον, σε σχέση με την παρέμβαση των φασιστοειδών και των στοιχείων του κοινού ποινικού δικαίου στους μαθητές, η οποία εκδηλώθηκε στους αγώνες, η οποία όμως είναι σχεδιασμένη και θα αγκαλιάσει, και προειδοποιούμε γι' αυτό, μια σειρά σφαίρες της κοινωνικής ζωής, τη νεολαία, θέλουν να αγκαλιάσει τα σχολεία. Λοιπόν, όσοι προσπαθούν αυτό το ζήτημα, που είναι βαθύτερα πολιτικό ζήτημα, να το ανάγουν σε τεχνοκρατικό, οργανωτικό, και να αποκόψουν το τι συμβαίνει από πίσω, βάζουν πλάτη σε αυτές τις δυνάμεις οι οποίες αυτή τη στιγμή κόβουν και ράβουν με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε βάρος της μαθητικής νεολαίας. Και όχι μόνο. Εμείς γι' αυτό βγήκαμε επίσημα και το καταγγείλαμε. Θεωρούμε ότι απέναντι στη συσσωρευμένη αγανάκτηση των μαθητών για τα κοινωνικά προβλήματα υπάρχει σχεδιασμός να στραφεί αυτή η αγανάκτηση σε επικίνδυνες για τους ίδιους τους μαθητές, αλλά και ανώδυνες για το σύστημα ατραπούς. Θεωρούμε ότι η επίθεση που έγινε είχε χαρακτήρα δολοφονικό και τα στοιχεία που προκύπτουν διαρκώς εμπλουτίζουν αυτή την εικόνα. Μιλάμε για βρώμικα στοιχεία από πίσω, που έχουν να κάνουν με το έγκλημα, που έχουν να κάνουν με τη διακίνηση ναρκωτικών, που έχουν να κάνουν με την κουβέντα ότι εδώ η ανεπάρκεια του κράτους εξοπλιστείται, λωστούς, σιδερογροθιές κτλ. Και θα μπορούσαμε να είχαμε θρηνήσει θύματα. Ο σχεδιασμός αυτός παραμένει και είναι απαράδεκτες και έχουν ρίξει λάδι στη φωτιά, μια σειρά κινήσεις τις οποίες έχει βάλει πλάτη η διεύθυνση και η περιφερειακή διεύθυνση. Για παράδειγμα, στους αγώνες των μαθητών, δηλαδή στην προσπάθεια να προσανατολίσουν την αγανάκτηση οι μαθητές, τους υπεύθυνους των προβλημάτων, στην πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματά τους, απαντήσατε και ως διεύθυνση και ως περιφερειακή διεύθυνση, κόβοντας τους περιπάτους. Έχετε ευθύνη, γιατί ούτε εκεί που μπορούσαν να υπήρχαν συνοδοί καθηγητές, φύγαν, ένα ολόκληρο λύκειο έφυγε από το Λιξούρι για να παραβρεθεί χωρίς συνοδούς καθηγητές, γιατί τους έχετε κόψει όλες τις εκδρομές. Και έχετε ευθύνη, είχαμε βγάλει ανακοίνωση γι' αυτό, και όχι μόνο κόψατε τους περιπάτους, τιμωρήσατε τους αγώνες, τη στιγμή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή 180 ώρες κενών στο νομό, που παραμένουν τα κενά, που υπήρχαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δώσατε και πολιτικό στίγμα. Οι λογικές έξω, η πολιτική από τα σχολεία, έξω η ΕΛΜΕ από τα σχολεία, τα εμπόδια που προβάλλονται από διευθυντές στην επαφή της ΕΛΜΕ με τους μαθητές, δίνει χώρο σε αυτά τα καθάρματα να δρουν μέσα και να βάζουν τη γραμμή τους.